Κύριε Γραμματέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι πριν και πάνω απ' όλα, και όσοι δεν είμαστε μέλη του ΚΚΕ, σας αισθανόμαστε πατριώτη μας, σαν έναν άνθρωπο που μπορεί να κατανοήσει, να καταλάβει και να μεταφέρει την αγωνία και τον προβληματισμό, ειδικά της πόλης Θήβας. Δεν θα αποτελέσω εξαίρεση από τα δύο παιδιά που μιλήσανε. Μακάρι να μπορούσα να σας μιλήσω σε άλλο ύφος. Ο εμπορικός κόσμος, όπως είπε η κυρία Λεμπέση, για το κομμάτι το δικό τους δεν έχει όπλα. Εμείς είχαμε τα όπλα. Είμαστε άνθρωποι που λειτουργούμε με δικά μας μέσα και δυστυχώς μας τα πήραν. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δημιουργείται μια νέα τάξη φτωχών ανθρώπων, ταλαιπωρημένων ανθρώπων, ανθρώπων που έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους, ανθρώπων που έχουν χάσει τη διάθεσή τους, άνθρωποι περήφανοι, άνθρωποι που πραγματικά δεν φαντάζονταν ότι θα μπορούσε η ζωή τους να κυλήσει έτσι, και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι είναι έμποροι. Μία βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης ήταν πολύ διαφωτιστική, αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου στο κέντρο της πόλης 52 καταστήματα είναι κλειστά. Και φανταστείτε, τα δύσκολα δεν έχουν έρθει. Τα δύσκολα είναι από τώρα που επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Τώρα θα δείτε πραγματικά το μέγεθος των καταστημάτων που θα κλείσουν. Σκεφτείτε λοιπόν και κάτι βασικό. Εμείς που πολλοί μας θεωρούσαν προνομιούχους, μέχρι πριν 3 χρόνια, αν έκλεινε ένας έμπορος στο κατάστημά του, δεν έμπαινε καν στο Ταμείο Ανεργίας. Μπορείτε να φανταστείτε όλοι τι σημαίνει κλείνω κατάστημα. Σε κυνηγάνε θεοί, δαίμονες, οι πάντες. Και δεν έχεις δικαίωμα καν να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία έστω βοήθειας. Θέλω να σας μεταφέρω την αγωνία μας, δεν θέλω να σας κουράσω. Καταλαβαίνετε ότι ήρθατε σε μια πόλη που πραγματικά έχει προβλήματα. Από τα πολύ σοβαρά, όπως είναι το νοσοκομείο, μέχρι τα σοβαρά, όπως είναι τα εργασιακά και τα δικά μας ζητήματα. Αλλά νομίζω ότι η αγωνία που σας μεταφέραμε τα παιδιά για το νοσοκομείο είναι η μεγαλύτερη. Είναι περίεργο και παράδοξο και παράλογο να ζει σε μια πόλη και σε μια περιοχή με τόσους χιλιάδες κατοίκους και να φοβάσαι για την καθημερινότητά σου, να φοβάσαι για την υγεία σου, για την υγεία των παιδιών σου. Και ακόμη περισσότερο, σε ό,τι αφορά το δικό μας κλάδο, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας μεταφέρω το ότι τα όποια μέτρα έχουν υπαρθεί για μας μπορεί στον προϋπολογισμό του κράτους να κοστίζουν, φαντάζομαι, αλλά σε εμάς είναι αστεία. Γιατί ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, το να μου πληρώνεστε, μάλλον να μην πληρώνονται ενίκιο για 3 μήνες με κλειστά, ταυτόχρονα έχω ενίκιο σπιτιού. Έχω ενίκιο σπιτιού παιδιού που σπουδάζει. Έχω έξοδα. Και ένα κλειστό μαγαζί σημαίνει 0 έσοδα. Και δυστυχώς αξιωθήκαμε εμείς αυτό να το ζήσουμε. Η πρόβλεψη λοιπόν του Εμπορικού Συλλόγου Θήβας, ενός συλλόγου για την ενημέρωση όλων σας που πέρσι έκλεισε τα 100 χρόνια ζωής αδιάλειπτης παρουσίας και με εκλεγμένες πάντα διοικήσεις από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του. Έχουμε την τιμή να μην έχουμε ποτέ διορισμένη διοίκηση και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, σε όλη την ιστορία μας. Ο υπολογισμός που έχουμε κάνει είναι ότι περίπου το 50-60% των επιχειρήσεων σε βάθος ενός χρόνου θα κλείσουν. Και αυτό είναι κάτι συνταρακτικό. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν να κάνουν καμία άλλη δουλειά, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε άλλο εργασιακό περιβάλλον, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα σε άλλο εργασιακό χώρο και θα ζήσουν στιγμές απαξίωσης, εξαθλίωσης και παραγκονισμού από τον κοινωνικό ιστό. Σας μεταφέρω την αγωνία μας και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και εσάς και τον Αντώνη. Θέλω να πω ότι τα παιδιά του ΚΚΕ στη Θήβα κάνουν ένα πολύ ωραίο αγώνα, αληθινά κοντά στα προβλήματα. Και σας επαναλαμβάνω, και ας μην είμαστε μέλη του ΚΚΕ, οι φίλοι του ΚΚΕ, είμαστε περήφανοι που τα παιδιά αυτά υπάρχουν ανάμεσά μας. Ευχαριστώ πολύ.